Ευχαριστούμε, αδερφοί μου, ευχαριστούμε τον Πανάγαθο Θεό, ο οποίος μας αξιώνει να στεκόμεθα έτοιμοι εις τας επάλξεις, δηλαδή εις την ώραν κατά την οποία θα αρχίσει η μάχη. Και διαπρεσβειώντες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου που μας αξιώνει και ερχόμεθα εις τον ναόν του, ήρθε να κατανοήσουμε την αλήθεια. Διότι υπάρχουν και οι χαρακτήρες εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν την αλήθεια. Ζητούν την παρηγορία χωρίς να ακούσουν την αλήθεια. Αλλά θα πούμε την αλήθεια και θα δώσουμε την παρηγορία. Ό,τι ακούσουμε είναι κάτι το οποίο δεν είναι παραμύθι, δεν είναι ψεύδος, είναι η αλήθεια. Εδώ ο Αντίχριστος δεν αργεί να έρθει, διότι ήδη προχωρεί με ταχύτητα φοβεράν. Προσπαθεί όσο το δυνατόν να φτάσει τον κόσμο χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια, για να μπορέσει να τους κάνει δικούς του. Στην Αποκάλυψη ακούμε τούτα τα λόγια και υποχρέωσε όλους, λέγει, μικρούς και μεγάλους, δηλαδή όλον τον κόσμο. Όταν λέγει όλους η Αποκάλυψη, σημαίνει όλην την Ιφίλιον, πλουσίους και πτωχούς, ελευθέρους και δούλους, να έχουν ένα χάραγμα εις το δεξί τους χέρι ή εις το μέτωπον τους, ώστε να μην μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πωλήσει παρά εκείνος που έχει το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματός του. Εδώ λέγει είναι η σοφία και ο έχων νουν, λέγει, ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου. Αριθμός γάρ ανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού 666. Προ αιώνων, αδερφοί μου, ακούετο πάντοτε ότι θα έρθει ο Αντίχριστος. Στα σημέρα μας όμως, ένα φοβερό πράγμα το οποίο παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν χτίρια τα οποία έχουν τον αριθμό του Αντιχρίστου. Περπατάς στους δρόμους και ακούεις τον αριθμό του Αντιχρίστου και αυτά τα μέσα μαζικής ενημερώσεως τον αποκαλούν μεγάλων αδελφών. Ο μεγάλος αδελφός. Και παρουσιάζεται αυτός ο μεγάλος αδερφός και ακούμε το όνομά του και δεν γνωρίζουμε τι θα πει μεγάλος αδερφός. Αν είναι δυνατόν να τον πούμε αδερφό μας. Αυτός είναι γέννημα της κολάσεως. Είναι αυτός ο οποίος καθόταν δίπλα από το θρόνο του Θεού. Είναι το ωραιότερος των αγγέλων. Μπορούμε να φανταστούμε αυτή τη στιγμή ότι οι άγγελοι, η ομορφιά των αγγέλων, το κάλλος των αγγέλων δεν υπάρχει στον κόσμο τούτο. Οι άγγελοι είναι κάτι το ξεχωριστό. Εις αυτήν την ωραιότητα των αγγέλων, ο αιωσφόρος είναι το ωραιότερος των αγγέλων. Μπορούμε να φανταστούμε δηλαδή όταν έχουμε μπροστά μας αυτό το κάλλος των ουρανίων ταγμάτων, ο αιωσφόρος να ήταν ο ωραιότερος από όλους. Και θέλησε να ανέβει πάνω από το θρόνο του Θεού και μόλις έλαβε την σκιά αυτής της σκέψεως, αμέσως τιμωρήθηκε από τον Θεό και λέγει η Αγία Γραφή ότι τον είδεν τον
σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Έπεσε ο αιωσφόρος από τους ουρανούς, αλλά μαζί του όμως παρέσυρε και το τάγμα του. Παρέσυρε και τους οπαδούς του. Και εκ των οπαδών του Αντιχρίστου, του αιωσφόρου, άλλοι μεν έμειναν εις τον ουρανό. Είναι τα ουράνια τελώνια, τα οποία ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Άλλο μέρος εκείνων των δαιμόνων έμεινε εις την γη και άλλο μέρος έμεινε εις την κόλαση, δια να παιδεύει, λέγει, εκείνους τους οποίους θα παρασύρει και θα τους έχει μαζί του. Εις την γη θα προσπαθεί πάντοτε να παρασύρει και να κάνει οπαδούς και μεταξύ ουρανού και γης να εμποδίζει τα ψυχάς δια να μην εισέλθουν στον παράδεισο. Αυτή είναι η αγωνία του διαβόλου και επειδή βλέπει ότι ο παράδεισος δεν του ανήκει πλέον, αλλά ανήκει εις αυτούς οι οποίοι θα πιστεύσουν εις τον Χριστόν, ο οποίος εσταυρώθη, έχισε το αίμα του, θα πιστεύσουν εις εκείνον ο οποίος κατήλθεν από τους ουρανούς και έγινε άνθρωπος Θεός, αυτοί οι οποίοι θα πιστεύσουν εις τον Χριστόν θα σωθούν και θα εισέλθουν στον παράδεισο, δι' αυτό εμποδίζει την κάθε μία ψυχή, τον κάθε έναν άνθρωπο, το κάθε ένα πλάσμα του Θεού, να μην οδηγηθεί εις τον παράδεισο, να μην οδηγήσει τα βήματά του στον παράδεισο. Και αυτό το εμπόδιο δεν είναι τίποτε άλλο νημή η λεγόμενη αμαρτία, παράβαση του νόμου του Θεού. Και φεύγουμε από αυτήν την αγωνία την οποία ο κόσμος δεν την γνωρίζει. Αν είχαμε μάθει, αδερφοί μου, και βλέπαμε τι μάχη γίνεται μεταξύ των αγγέλων και του διαβόλου, θα ετρέμαμε. Ξέβρετε τα ουράνια τάγματα τα οποία υπηρετούν τον Θεό, μάχονται εναντίον του διαβόλου δια να μην παρασύρει ψυχάς. Όλοι οι άγγελοι μάχονται εναντίον του διαβόλου και ο διάβολος προσπαθεί να ξεγελάσει τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει. Είναι τούτο το οποίο ομολογεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Λέγει, προσέξτε τα λόγια του, σας τα μεταφέρω για να καταλάβετε. Δεν τον βλέπεις, μου λέγει, δεν με βλέπεις. Δηλαδή εννοεί το Θεό, δεν το βλέπεις το Θεό, λέγει, δεν με βλέπεις. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχω. Και μετά λέγει, εγώ κάνω τη δουλειά μου μια χαρά. Προσέξατε την πανουργία του, προσέξατε τη δολιότητα αυτού του διαβόλου. Δεν τον βλέπεις, δεν με βλέπεις. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχω. Αυτό το οποίο λένε και διμορφωμένοι ή παραμορφωμένοι. Αυτοί πάντοτε λέγουν ότι διάβολος δεν υπάρχει. Και έτσι ο διάβολος λέγει, μένω ήσυχος και κάνω τη δουλειά μου. Ένα από τα δείγματα ότι ο Αντίχριστος έχει προχωρήσει πλέον, θα το ακούσετε ευθύς αμέσως, διότι είναι κάτι το οποίο βλέπουμε μπροστά μας. Πηγαίνει σε ένα κατάστημα για να ψωνίσεις τα αναγκαία για την οικογένειά σου. Μην αγωνιάζεις, λέγει, σε λίγο δεν θα βγάζεις πορτοφόλι, αλλά μόλις φτάσεις στο ταμείο, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Τα τρόφιμα που επήρες έχουν τιμολογηθεί προτού ακόμη τα αγοράσεις. Έχουν συσκευαστεί, είναι όλα συσκευασμένα, χωρίς ακόμη να αποφασίσεις ότι θα τα πάρεις. Απλώς, προσέξτε εδώ τη λεπτομέρεια. Βάζεις, λέγει, το χέρι σου το δεξί επάνω σε ένα ψηφιακό σαρωτήν, τον οποίο ονομάζει ο Αντίχριστος σκάνερ. Δεν είναι ελληνική λέξη αυτή,
είναι δική του Αντιχρίστου από άλλα έθνη. Το μηχάνημα αυτό αμέσως αυτομάτως σου αφαιρεί από τον λογαριασμό που έχεις στην τράπεζα το ποσό το οποίο ψώνησες. Σε δευτερόλεπτα μέσα. Είναι κάτι το οποίο θα φτάσει στην τελειότητα εντός ολίγου χρονικού διαστήματος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σου δίδει εκεί έναν αριθμό και βγάζεις χρήματα και του δίδεις. Αλλά σε λίγο μόλις περάσεις το χέρι σου εσύ από πάνω, εντός δευτερολέπτου σε δευτερόλεπτο θα σου πει πήγαινε, φύγε. Και εκείνος θα πάρει τα χρήματα από τον λογαριασμό σου. Αδύνατο θα πούνε πολύ. Σαν μυθιστόρημα φαίνεται. Είναι όντως μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας ή η πραγματικότης. Η τεχνολογία για μια τέτοια συναλλαγή υπάρχει ήδη σε αυτό το έθνος το οποίο ονομάζεται Αμερική και καταστρέφει την ανθρωπότητα και ηθικώς και υλικώς. Θυμηθείτε αδερφοί μου ότι εκείνοι οι δύο πύργοι ήταν όλη η οικονομία του κόσμου μέσα. Δηλαδή έμποροι, επιχειρηματίες, εταιρείες φοβερές ήσαν μέσα σε εκείνους τους δύο πύργους. Και εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος ισοπεδώθησαν τα πάντα. Δεν υπάρχει. Τώρα προσπαθούν να το επαναφέρουν εκείνο όλο το οικοδόμημα. Πλην όμως η Αγία Γραφή λέγει ότι η Αποκάλυψη, η πόρνη λέγει καθημένη επάνω υδάτων πολλό λέγει. Εντός ολίγου χρονικού διαστήματος εξυφανίστη λέγει. Και έκλαψαν οι έμποροι και οι μεγιστάνες και έλεγαν πώς από εδώ εμείς πλουτίσαμε και έχουμε τόσα υπάρχοντα, πώς κατεστράφηνε εντός δευτερολέπτου. Βλέπει, τα βλέπει ο κόσμος, αλλά πιο βαθιά μέσα στην Αγία Γραφή δεν προχωρεί, δεν ξέρει. Εντός δευτερολέπτου ισοπεδώθησαν τα πάντα. Ο δε κόσμος ο οποίος ήταν μέσα απέθανον. Και ένα ερώτημα μεγάλο είναι ότι γιατί ούτε ένας Εβραίος δεν υπήρχε μέσα. Δεν διαρωτήθηκε κανείς να πει μα καλά όλα τα έθνη ήσαν μέσα σε αυτούς τους πύργους. Ένας Εβραίος δεν υπήρχε και οι Εβραίοι είναι οι περισσότεροι που ήσαν μέσα σε αυτούς τους πύργους. Ούτε ένας εξ αυτών δεν απέθανε. Εδώ έχουμε μία νέο εποχική οργάνωση παγκοσμίου μελλοντικής κοινωνίας. Νέο εποχήτες. Νέα εποχή. Η τεχνολογία βασίζεται όλη πάνω σε έναν λεγόμενο ανθρώπινο βιοτσίπ. Τώρα θα το ερμηνεύσουμε αυτό, θα το δούμε τι σημαίνει αυτό το βιοτσίπ το οποίο ακούμε τώρα αυτή τη στιγμή και πρέπει να έχουμε πολύ προσοχή για να τα συλλάβουμε αυτά διότι θα έρθουν μπροστά μας και θα μας βρουν ξαφνικά και εμείς θα είμαστε προετοίμαστοι. Αυτό λέγει το βιοτσίπ, το εμφυτεύουν αυτή τη στιγμή στα βρέφη μόλις γεννηθούν και θα το συνοδεύει λέγει το βρέφος αυτό το βιοτσίπ η σόλην του τη ζωή ώσπου ζει πάνω στον κόσμο. Πιθανότατα όμως δια τους ενηλίκους πλέον οι οποίοι κινούνται μέσα στην ανθρωπότητα δεν μπορεί να έχουμε αυτό χωρίς να μην το εφαρμόσουμε. Πρέπει δι' αυτούς για τα βρέφη μόλις γεννηθούν θα γίνεται αυτό.
Και τότε θα προσέξουμε πολύ, πάρα πολύ, οι μητέρες οι οποίες θα πιστέψουν σε αυτά τα λόγια, να γνωρίζουν ότι προτού υπάρχουν αυτές οι κλινικές, ο κόσμος εγεννάτο μέσα στο σπίτι της η μάνα. Εγεννούσε. Και το έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη από τις Εβραίες, οι οποίες γεννούσαν τα παιδιά τους μέσα στο σπίτι τους. Διότι διέταξε ο Φαραώ να φωνεύονται όλα τα αρσενικά παιδιά που θα γεννώντο, και οι Εβραίες εγεννούσαν μέσα στο σπίτι τους, και οι μαίες, οι οποίες διατάχθησαν από τον Φαραώ, μόλις είναι αρσενικό το παιδί των Εβραίων, να το φωνεύουν. Και οι μαίες, λέγει, εφοβούντο τον Θεό. Σήμερα αυτοί οι κασάπηδες, αυτοί οι οποίοι ονομάζονται γυναικολόγοι, πόσα παιδιά έχουν φωνεύσει στη ζωή τους και δεν εφοβήθησαν τον Θεό. Διότι καλόν ήταν όταν πάει η μητέρα εκεί και ζητήσει ένα τέτοιο πράγμα να της πει «Τι κάνεις, τι θέλεις, τι ζητάς». «Άτε παιδάκι μου, φύγε, πήγαινε στο καλό. Εγώ δεν κάνω τέτοιο πράγμα». Να πάει στον άλλον πάλι το ίδιο. Να πάει στον άλλον πάλι το ίδιο. Αλλά δεν φοβούνται τον Θεό. Ενώ οι μαίες, λέγει, τα οποία διέταξε ο Φαραώ να φωνεύουν τα τέκνα των Εβραίων, τα αρσενικά, μόλις γεννηθούν, εφοβούντο τον Θεό. Σήμερα δεν φοβούμεθα τον Θεό. Έχουμε γίνει αθεόφοβοι. Και ένας ο οποίος είναι αθεόφοβος είναι εκείνος ο οποίος ακριβώς πράττει τα πάντα. Διότι άνθρωπος χωρίς φόβον Θεού, όλα είναι δυνατά στη ζωή του. Μόνον ένας ο οποίος φοβάται τον Θεό δεν διαπράττει το κακό. Αυτό λοιπόν το βιοτσίπ μπορεί κάλλιστα, απεφάνθησαν αυτοί οι οποίοι είναι όργανα του διαβόλου, του αντιχρίστου, ότι μπορεί να εμφυτευθεί στο πίσω μέρος της παλάμης, δηλαδή στο προστινό τούτο το μέρος. Παλάμη είναι αυτή, στο μέρος τούτο. Μπορεί να το φυτέψεις, λέγει εκεί, για ευκολία, ούτως ώστε να μπορεί να ανοιχνεύεται εύκολα στα καταστήματα τα οποία μπαίνει ο άνθρωπος για να ψωνίσει δια την οικογένειά του. Μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να πληρώσει τους τραπεζιτικούς λογαριασμούς, τις πιστωτικές κάρτες, πληστάκες στα Θεία Κηρύγματα. Είχα πει και παρεκάλεσα, μη παίρνετε πιστωτικές κάρτες. Αν κρατάς, γοράζεις. Δεν κρατάς, μη τις πάρεις. Δεν ακούστησαν. Ίσως να μην ακούστησαν, όχι από τα παιδιά του Αγίου Γεωργίου, αλλά από άλλους. Και είδαμε ότι πηγαίνουν και τις κλέβουν αυτές τις κάρτες, κλέβουν τους αριθμούς, πηγαίνει ο άνθρωπος που έχει την κάρτα και λέει στην τράπεζα, δώσε μου χρήματα, απαντάει η τράπεζα και σου λέει, μα τα πήρες. Μα δεν τα πήρα. Τα πήρες. Εδώ είναι η υπογραφή σου. Πιστοποιητικές κάρτες. Μπορεί αυτό το βιοτσίπ το οποίο θα βάλουν πάνω στο χέρι του ανθρώπου να αντικαταστήσει αυτά τα διαβατήρια τας αδείας οδηγήσεως και μια αστυνομική ταυτότητα. Όλα με εκείνο το βιοτσίπ το οποίο θέλει ο Αντίχριστος να βάλει πάνω στο χέρι του κόσμου. Θα αντικαταστήσει επίσης την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δηλαδή θα πηγαίνεις στον γιατρό και δεν θα έχεις να δώσεις χρήματα, ή μη μόνο να βάλεις το χέρι σου κάπου και εκεί ο γιατρός θα πάρει τα χρήματά του αμέσως. Να αντικαταστήσει ακόμη αυτό το βιοτσίπ το οποίο θα βάλει πάνω στο χέρι του ανθρώπου Αντίχριστος και τα κλειδιά του αυτοκίνητου και του σπιτιού του ακόμη. Δηλαδή θα πηγαίνεις στην πόρτα, θα βάζεις το χέρι σου κατά αυτόν τον τρόπο και η πόρτα θα ανοίγει. Ο κόσμος όσο που τα ακούει αυτά θα σου λέει τι ευκολία μεγάλη υπάρχει. Γιατί να κρατώ τα κλειδιά μέσα στην τσέπη μου εγώ και να με βαραίνουν και αν τα χάσω τι θα γίνει. Καλύτερα στο βάλω αυτό και είναι εντάξει.
Ο κόσμος σήμερα ζητεί την ευκολία του και βλέπετε ότι όλος ο κόσμος βιάζεται. Εάν περπατήσεις στους δρόμους θα δεις μια βιασύνη ο κόσμος να τρέχει, να τρέχει, να τρέχει. Μέσα στα αυτοκίνητα θέλουν να τρέχουν, μέσα στους σιδηροδρόμους θέλουν να τρέχουν, μέσα στα αεροπλάνα θέλουν να τρέχουν όσο το δυνατό περισσότερο. Ένας κόσμος δηλαδή έξαλλος πλέον τρέχει, τρέχει, τρέχει. Πού τρέχει? Αυτός ο κόσμος που τρέχει. Μήπως είναι υπερβολικά αυτά, είναι παρατραβηγμένα αυτά τα οποία λέγουμε? Φαίνονται ότι είναι παρατραβηγμένα, δεν είναι? Αυτά όλα θα πραγματοποιηθούν στα σημέρας μας που ζούμε τώρα εμείς αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Θα πραγματοποιηθούν, αν δεν είναι σήμερα είναι αύριο, και αν δεν είναι αύριο θα είναι μεθαύριο, και αν δεν είναι μεθαύριο στο εγγύς προσεχές μέλλον θα το έχουμε αυτό το πράγμα. Ο δυτικός πολιτισμός, αυτός ο οποίος λέγεται Αμερική και τα λοιπά, έχει μεταβεί στην εποχή της λογικής και στην εποχή των ανακαλύψεων. Ακούετε μία λέξη που πήγαινε το παιδί σου, σπουδάζει. Τι σπουδάζει? Απαντά, πληροφορική. Και είναι η εποχή της πληροφορικής αυτή τη στιγμή που ζούμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος θέλει να γνωρίζει περισσότερα και συντομότερα, πιο γρήγορα. Πολύ περισσότερα και πιο γρήγορα. Ο τεχνολογικός τομέας θα πάρει πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο μέλλον. Θα είναι η λεγόμενη τηλεματική ή πληροφορία που αφορά την οικονομία. Βλέπετε, ο Αντίχριστος, είπαμε και άλλοτε, θα επαναλάβουμε ότι θα κοιτάξει τρία πράγματα. Πρώτα-πρώτα την κοιλία, το φαγητό. Δεύτερον, το αργύριο. Και τρίτον, τη συγκοινωνία. Θέλει να μεταβεί σε ένα τόπο που βιάζεσαι γρήγορα, γρήγορα, θα σου πει, έχεις το σφράγισμα να μπεις μέσα. Δεν το έχω, δεν θα πας. Ούτε πλοίο, ούτε σιδηρόδρομο, ούτε αεροπλάνο, ούτε τίποτε. Πρέπει να είσαι σφραγισμένος για να μπεις μέσα. Και όλα αυτά είναι τα φοβερά σημεία τα οποία ακριβώς απειλούν την ανθρωπότητα ολόκληρο. Τα ηλεκτρονικά συστήματα βασίζονται όλα πάνω σε ένα μικροτσίπ. Οι προηγούμενες τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών και του ελέγχου θα δημιουργήσουν ένα παγκόσμιο ηλεκτρονικό σύστημα διασυνδέσεων που βασικό στόχο θα έχει την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των ανθρώπων του κόσμου. Το βασικό θεμέλιο αυτής της προσπαθίας του Αντιχρίστου είναι να ελέγχει όλον τον κόσμο που ζει, που περπατεί πάνω στον πλανήτη της Γης. Ορισμένες εταιρείες αγωνίζονται μεταξύ των ποια θα έβρει την πιο προηγμένη ανάπτυξη εμφυτευσίμων μικροτσίπ. Και αυτά τα μικροτσίπ θα έχουν καταρχάς δοθεί επάνω στα ζώα. Πολύ σύντομα οι άνθρωποι θα διαπιστώσουν ότι αποτελούν τον επόμενο στόχο από τα ζώα, με την φοβερά ανάπτυξη της τεχνολογίας της ηλεκτρονικής. Περισσότερον, αυτό το οποίο προσπαθούν οι άνθρωποι να εφεύρουν είναι αυτό το μικροτσίπ να το έχεις και να στέλνει αμέσως σήματα
εις τους δορυφόρους και τα μεγάλα κέντρα της ανθρωπότητος, τα οποία θα έχουν και θα καταγράφουν το παν. Και τέτοια κέντρα είπαμε ότι υπάρχει ένα στην Αμερική, ένα στην Αυστραλία, ένα στην Ιταλία, ένα στις Βρυξέλλες προς το παρόν. Αύριο θα υπάρχει στη Ρωσία, μεθαύριο θα υπάρχουν σε άλλα κράτη. Αλλά αυτά τα μεγάλα κέντρα του Αντιχρίστου είναι εκείνα τα οποία θα του δίδουν όλες τις πληροφορίες του κάθε ενός ατόμου. Και αυτό το βιοτσίπ θα το έχεις μεν, θα κάνεις τη δουλειά σου, θα στέλνει όμως και τα σήματα εις τους δορυφόρους και αυτό θα ονομάζεται ένας πομπός ο οποίος θα απαντά. Ένας πομπός τον οποίο θα έχεις, αλλά αυτός θα απαντά και για τη ζωή σου σε αυτά τα κέντρα τα οποία θα παρακολουθεί ο Αντίχριστος. Ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε λίγο περισσότερο είναι ότι όλες οι εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή χαράζουν αριθμούς επάνω εις τας μηχανάς. Οι αριθμοί αυτοί παραμένουν επάνω εις τας μηχανάς των αυτοκινήτων εις όλη τη διάρκεια της ζωής του αυτοκινήτου. Δεν σβήνουν αυτοί οι αριθμοί. Αυτά τα οχήματα όμως είναι γραμμένα σε μητρώα και οι αριθμοί οι οποίοι είναι πάνω στη μηχανή του αυτοκινήτου είναι περασμένοι μέσα σε αυτά τα φοβερά κομπιούτερ του Αντιχρίστου. Δηλαδή σε ελέγχει αυτή τη στιγμή όπου πάεις όταν θέλει. Αυτό το μικροτσίπ θα είναι πάνω στον άνθρωπο ο οποίος θα κινείται πάνω στην γη, είτε άνθρωπος, δηλαδή ζωντανό πλάσμα ή ζωντανό ζώο. Είτε το κάθε τι το ζωντανό θα έχει πάνω τη σφραγίδα με το βιοτσίπ. Θα ανακαλύπτεται, λέγει, όπου περπατήσει και θα ελέγχεται. Προηγούμενον στην ιστορία της ανθρωπότητος δεν υπήρξε ένα από αυτό. Να σε ελέγχει ο άλλος τι θα κάνεις, τι θα πεις, πού θα πάεις και πώς θα ζήσεις. Είναι τοποθετημένη, λέγει, μέσα σε ένα μικροσκοπικό γυάλινο σωλήνα που έχει μέγεθος ενός κόκκου ριζιού. Αυτό είναι γυάλινο, λέγει, και είναι τοποθετημένο μέσα αυτό το μικροτσίπ, το οποίο ακριβώς έχει την δυνατότητα να στέλνει προειδοποιήσεις εις τα κέντρα αυτά του ελέγχου του ανθρωπίνου γένους. Αυτό το γυάλινο βιοτσίπ είναι ευφιέστατο, πανέξυπνο, λέγει, έξυπνη κάρτα. Την ακούσατε αυτή την έξυπνη κάρτα, προσπαθήσουμε, αδερφοί μου, να αποφύγουμε αυτά τα μέσα του Αντιχρίστου. Η έξυπνη κάρτα. Είναι ασφαλισμένο, είναι φτηνό, είναι δοκιμασμένο και έχει τον προσδιορισμό της ταυτότητος του ανθρώπου. Όπως η τεχνολογία αναπτύσσεται και τελειώνεται από το τέλειο στο τελειότερο, μπορούν να αποθηκεύσουν περισσότερα δεδομένα της ζωής του ανθρώπου. Αυτά τα βιοτσίπ έχουν δεκαψηφίους προσδιοριστικούς αριθμούς ταυτότητος. Παίρνουν την ταυτότητά σου, βάζουν τον αριθμό, τον στέλνει στα κέντρα και σε κρατάει δεμένον πλέον. Σε έχει δέσει πλέον. Πολλοί δήμοι και αγροτικές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν αυτά τα βιοτσίπ για τον προσδιορισμό της ταυτότητος των ζώων. Δηλαδή, οι πρώτοι οι οποίοι θα
κινδυνεύσω θα είναι οι κριτικοί που κλέβουν ο ένας τον άλλον. Και εκεί οι πρώτοι που θα το πάρουν αυτό θα είναι αυτοί. Σου λέγει για μην μου κλέβουν τα πρόβατά μου και τα ζώα μου, το βάλω αυτό. Και έτσι θα πέσουν στην παγίδα του Αντιχρίστου χωρίς να το καταλάβουν οι κλέφτες δηλαδή. Είναι αποτελεσματικότερο, λέγει, από τα περιλέμια που έχουν τώρα επάνω στα ζώα, αφού έχουν προκαθορισμένους αριθμούς επισημάνσεως της ταυτότητας των ζώων. Μετά την εμφύτευση αυτή, δεν είναι δυνατόν να χαθούν, ούτε να κλαπούν, ούτε να αλλοιωθούν, διότι είναι αυτό το βιοτσίπ μέσα στο δέρμα του ζώου. Και είναι ένα σημείο παραπλανητικό του Αντιχρίστου. Οι λεγόμενοι παθητικοί πομποαπαντητές, παθητικός πομπός που απαντά, σημαίνει ότι είναι αυτό το μικροτσίπ χωρίς μπαταρία. Πώς εργάζεται τώρα? Αυτά είναι οι ανακαλύψεις τα οποία έβαλε ο Αντίχριστος. Με τη χρησιμοποίηση μιας υποδόρειας σύριγγας, το βιοτσίπ τοποθετείται λίγο κάτω από το δέρμα του ζώου και αυτός ο ψηφιακός σαρωτής πλησιάζει το σημείο της εμφυτεύσεως του βιοτσίπ, απαντά αμέσως και λέγει «εδώ είμαι», ενεργοποιείται και εκπέμπει των προσδιοριστικών αριθμών του ζώου το οποίο έχει σφραγιστεί. Η όλη διαδικασία αυτή, βλέποντας ένα ζώο και πλησιάζοντας αυτό το μηχάνημα, όλη αυτή η διαδικασία να το αναγνωρίσει αν είναι το δικό του, είναι ένα δευτερόλεπτο. Δηλαδή αυτό το οποίο το ρολόι μας λέει τικ, 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 αυτό είναι το δευτερόλεπτο. Σε ένα δευτερόλεπτο λέει θα σου φανερώσει ποιο ζώο είναι. Κάθε ξένο σώμα που εμφυτεύεται στο ζωντανό σώμα έχει την τάση να προχωρά, να προχωρεί στο βάθος. Το βιοτσίπ σταθεροποιείται στο σώμα μέσω μικρών υαλλήνων ινών με υάλληνα περιβλήματα. Η αφαίρεσή του μπορεί να γίνει μόνο με ειδική μικροεχείριση από ειδικούς τεχνίτας. Αυτό το βιοτσίπ της εμφυτεύσεως έχει διαστάσεις 11 επί 2,1 χιλιοστά. Όσοι γνωρίζουν γράμματα, βέβαια αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν κατανοούνται εύκολα από τους ακροατάς. Πλην όμως αυτά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν γράμματα και τα μετρούν αμέσως μόλις ακούσουν αυτά στις διαστάσεις. Ζυγίζει 67 μιλιγκράμμ, ελάχιστο δηλαδή βάρος. Είναι αρκετά μικρό για να εισαχθεί στο σώμα με υποδόρια ανένεση. Με πάνω από 34 δισεκατομμύρια διαφορετικούς κωδικούς αριθμούς διαθέσιμους, το τσίπ είναι προγραμματισμένο με ένα και μοναδικό κωδικό ταυτότητας και δεν μπορεί να μεταβληθεί ποτέ. Όταν το βάλεις θα είναι εκεί σύντροφος της ζωής σου ολοκλήρου. Μία εταιρεία εφεύρεν ένα βιοτσίπ που έχει μέγεθος ενός 200ωστού, προσέχετε αυτήν την φοβερά ανακάλυψη αυτής της εταιρείας, έχει μέγεθος λέγει ενός 200ωστού της τρίχας της κεφαλής του ανθρώπου. Η ίδια εταιρεία κατασκευάζει τα υψηλής τεχνολογίας όπλα του Αμερικανικού στρατού, τα οποία μάλιστα χρησιμοποιήθησαν στον πόλεμο του Περσικού κόλπου. Δηλαδή, τούτα που λέμε υπάρχουν. Το μόνο το οποίο απομένει είναι να τα δώσουν στον κόσμο.
εδαπάνησαν τεράστια ποσά ερεύνης και κατόρθωσαν να κατασκευάσουν ηλεκτρονικά μικροκυκλώματα μεγέθους 0,35 μικρονίων. Ένα μικρόνιον είναι ένα χιλιοστό του χιλιοστού. Προσέξτε αδερφοί μου, η τεχνολογία είναι φοβερή και ο κόσμος όλος δεν γνωρίζει τίποτε και θα πιαστεί στα δίχτυα του Χριστού χωρίς να το καταλάβει. Τα σχέδια της νέας εποχής δεν σταματούν εδώ. Κάθε 2 χρόνια περίπου η τεχνολογία επιτυχάνει τη μίκριση των κυκλωμάτων κατά το ίμιση. Είδατε προηγουμένως ότι η τρίχα της κεφαλής είναι πιο μικρό αυτό από τη ρίζα της τρίχας της κεφαλής. Το 1998 είχε μέγεθος 0,17 μικρονίων. Το 2000 είχε μέγεθος 0,9 μικρονίων. Το 2010 που μας έρχεται αμέσως θα έχει, λέγει, 0,07 μικρονίων. Κάθε φορά όμως που μικραίνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα κατά το ίμιση, διπλασιάζεται η ταχύτητα του κυκλώματος. Στέλνεται με περισσότερο, σαν αστραπή δηλαδή. Η μικροηλεκτρονική μπαίνει στον χώρο της νανοηλεκτρονικής. Εδώ μιλούμε πλέον για εκατομμυριοστά του χιλιοστού. Και στην ηλεκτρονική των κουάντας, δηλαδή στην μοριακή και ατομική ηλεκτρονική, δισεκατομμυριοστά του χιλιοστού. Μια τέτοια τεχνολογία, αδερφοί μου, ποιος θα τη λάβει υπόψη? Θα πούν δεν είναι τίποτα, και τι είναι αυτό, ούτε το καταλαβαίνεις, λέγει. Θα το έχεις και θα σε συντροφεύει, δεν θα παθαίνεις τίποτε. Αλλά προσέξτε παρακάτω να δείτε τι κάνει αυτό. Σήμερα ένας επεξεργαστής επεξεργάζεται 256 εκατομμύρια εντολές το δευτερόλεπτο. Το 2008 θα επεξεργάζεται 16 δισεκατομμύρια εντολές το δευτερόλεπτο. Σήμερα για να πραγματοποιηθεί μια εντολή από τον ηλεκτρονικό επεξεργαστή χρειάζονται 500.000 ηλεκτρόνια. Με τη νέα τεχνολογία το έτος 2010 θα αρκεί μόνο ένα ηλεκτρόνιο. Δηλαδή η ταχύτητα του κομπιούτερ θα είναι ασύλληπτη στην διάνοια του ανθρώπου. Τα βιοτσίπ αυτά μπορούν να εξελιχθούν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να παρεμβαίνουν ακόμη και στον γεννητικό κώδικα του ανθρώπου. Το τσιπάκι αυτό θα μπορεί, εδώ είναι το πιο φοβερό απ' όλα, αδερφοί μου, το πιο τρομακτικό απ' όλα. Το τσιπάκι αυτό θα μπορεί να προγραμματίζεται έτσι που ο κάτοχος του να αρρωστήσει όποτε θέλει αυτός ο οποίος το κρατεί και το μεταχειρίζεται. Δηλαδή που σε κρατεί και σε ελέγχει, με αυτό, λέγει, μπορεί να σε αρρωστήσει από κάποια συγκεκριμένη ασθένεια σε κάποιο χρονικό διάστημα που η νεοεποχική ηγεσία θα ορίσει. Αυτοί οι οποίοι θα κρατούν τη νέα εποχή θα μπορεί να σε αρρωστήσει με οποιανδήποτε αρρώστια αν θέλει, όποτε θέλει και σε οποιονδήποτε τόπο να βρίσκεσαι. Παραμυθάκια, παραμυθάκια. Είδατε που εφτάσαμε, αδερφοί μου, έτσι είναι το τέλος του κόσμου. Το τέλος του κόσμου αυτό είναι. Το τέλος του κόσμου αυτό είναι. Φυσικά οι νεοεποχήτες διακηρύσουν ότι με το βιοτσίπ θα ξεπεραστούν όλες οι ασθένειες, αποκρύπτοντας από τους ανθρώπους ότι πρόκειται να αποδεκατιστούν από τα διάφορα έλκη τα οποία θα προξενήσει εκείνο το σφράγισμα, θα γεμίσουν έλκη οι άνθρωποι. Ο κόσμος θα γεμίσει με
πληγές με έλκη που θα τρέχουν πίον από πάνω και θα λιώνουν οι άνθρωποι με αυτά τα βιοτσί που θα πάρουν όσοι πάρουν. Γι' αυτό, αδερφοί μου, πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως, μη πλανηθούμε. Μας το είπε ο Πανάγαθος Θεός. Λέγει, προσέχετε, μη πλανηθείτε, λέγει. Μη σας πλανήσει ο διάβολος. Επήρες αυτό το βιοτσίπ, μπορεί να σε πεθάνει όποτε θέλει και με οποιανδήποτε αρρώστια αν θέλει. Και όχι μόνο εάν δεν σε αποθάνει, λέγει, θα γεμίσεις με έλκη, με πληγές, οι οποίες θα πονούν όπως το τσίμπημα του σκορπίου, λέει. Και τότε είναι που θα φωνάζουν οι ζωντανοί εις τις πέτρες να πέσουν, να τους συντρίψουν οι πέτρες, να αποθάνουν και δεν θα πέφτουν. Θα φωνάζουν εις τους νεκρούς να αναστηθούν εκείνοι, να μπουν οι ζωντανοί και δεν θα ανασταίνονται. Θα ζητούν, λέγει, οι άνθρωποι των θάνατων και θάνατος δεν θα υπάρχει. Να υποφέρουν, να πάσουν. Γι' αυτό λέγει ο Θεός μας, προσέχετε, λέγει, μη πλανηθείτε. Προσέχετε, μη σας πλανήσει, λέγει, ο διάβολος με την τεχνολογία του. Αυτά τα βιοτσίπ ήδη χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο και την εξακρίβωση της ταυτότητος των αγελάδων. Εδώ φτάσαμε και στις τρελές αγελάδες. Τρελές αγελάδες είναι αυτές που τους έβαλαν αυτό το βιοτσίπ, ετρελάθηκαν και από εκεί και πέρα πήγαιναν στους ανθρώπους και έτρωγαν τα κρέατα αυτά, τα μολυσμένα από τον Αντίχριστο. Τα πρόβατα, τα γουρούνια, όλα τα κατοικίδια ζώα, τα ψάρια και ακόμη και τα άψυχα αντικείμενα, λέγει, δηλαδή τα δέντρα, οι ντομάτες, αυτά τα οποία τρώγουμε, οι πατάτες οι οποίες τις βλέπεις μεγάλες και μέσα είναι λιωμένες, όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία ακριβώς ο Αντίχριστος τα έφερε στην επιφάνεια. Τα περιλέμια των ζώων θα αντικατασταθούν σαν απαρχαιωμένα με πολύ αποτελεσματικότερο σύστημα. Οι αγρότες, οι χτινίατροι, οι αρμόδιοι κρατικοί υπάλληλοι για τον έλεγχο των ζώων αναμφιβόλως θα καλωσορίσουν αυτό το νέο σύστημα, αφού απλοποιεί την δουλειά τους σε μεγάλο βαθμό, πιο γρήγορα, χωρίς σκόπο. Όσοι έχουν διαβάσει την Αγία Γραφή θα νιώσουν να παγώνει πραγματικά το αίμα μέσα στα σφλέβαστον. Όσοι διέβασαν την Αγία Γραφή, από τον παγερόν άνεμον που φυσά και έρχεται πάνω στον κόσμο. Από ένα σατανικό ορίζοντα του Αντιχρίστου, από εκεί πηγάζει όλο αυτό το κακό. Συμβαίνει, επειδή η Αγία Γραφή προειδοποιεί μέσω της Ιεράς Αποκαλύψεως το 13ο κεφάλαιό της, πάρτε να το διαβάσετε αυτό, το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Από αυτό το οικονομικό, οικουμενικό σύστημα του Αντιχρίστου θα υποχρεώσει όλους τους ανθρώπους της γης να υποδουλωθούν σε ένα τέτοιο ακριβώς αλφαρυθμητικό σύστημα προσδιορισμού. Οι Αμερικανοί πολίτες είναι αριθμημένοι ήδη με βάση έναν αριθμό κοινωνικής ασφαλίσεως με νέα ψηφία που επιτρέπει την επισήμανσή τους σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας με κομπιούτερ, όπου και αν περπατήσουν. Η Αμερική θα υποφέρει τα μεγαλύτερα κακά της ανθρωπότητος. Σύντομα, ωστόσο, αυτό το σύστημα θα αντικατασταθεί με ένα νέο παγκόσμιο σύστημα κωδικοποιημένων αριθμών που θα επιτρέπει την επισήμανση της ταυτότητος κάθε ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου και αν γεννηθείς. Ένα πλανητικό δίκτυο θα επιτρέψει
στην πεφωτισμένη νέα παγκόσμια τάξη. Τους ακούτε που λέγουν παγκόσμια, νέα τάξη ανθρώπων, νέο σύστημα, νέα εποχή. Αχ, αυτά τα λένε, τα ξαναλένε, τα ξαναλένε, όσο το να μπουν μέσα στον κόσμο, μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου, μέσα στην ακοή του ανθρώπου, να συνηθίσει ο άνθρωπος να μην του βρεθεί σαν κάτι το ξένο. Η τεχνολογία θα οδηγήσει σε ένα παγκόσμιο σύστημα ολοκληρωτικής σκλαβιάς που δεν γνώρισε η ανθρωπότητα. Σε αυτό το σύστημα θα είναι πραγματικότητα, που θα είναι πραγματικότητα σε ολίγο, οι συναλλαγές θα γίνονται χωρίς χαρτονομίσματα. Εφτάσαμε και σε αυτό, δεν τα ακούμε. Έρχονται οι κλέφτες, σου κλέβουν τα χρήματα, μη κρατάς χρήματα, και τώρα πηγαίνει και σου λέει, θα έχεις χρήματα, αλλά δεν θα κρατάς χρήματα. Ένας λέγει αχρήματος πολιτισμός. Τέτοιος πολιτισμός να έλειπε χιλιάδες φορές. Μπορεί να κάνει τις αγοραπολισίες του στον κόσμο χωρίς να κρατάει χρήματα. Θα έχει μόνο το χάραγμα του παγκοσμίου βιοτσίπ της νέας παγκοσμίου τάξεως στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Χάραγμα του Αντιχρίστου, ό,τι είπε η Αγία Γραφή. Τα λόγια του Θεού πραγματοποιούνται, αδερφοί μου. Δεν ομίλησε ένα άνθρωπος, ομίλησε ο Θεός. Και ό,τι είπε ο Θεός, ιώτα εν, η μία κεραία, ουμή παρέλθει από τον νόμο, λέει, έως αν πάντα γέννεται. Όλες οι οικονομικές συναλλαγές χωρίς αυτό δεν θα επιτρέπεται κανενός είδους συναλλαγή. Δεν θα υπάρχει ούτε εισόδημα, ούτε τροφή, ούτε στέγη. Εάν δεν έχεις αυτό το βιοτσίπ στο χέρι σου ή στο μέτωπό σου. Όταν το σύστημα αυτό εφαρμοστεί παγκοσμίως, οι άνθρωποι θα έχουν μετατραπεί σε ηλεκτρονικούς σκλάβους της πιο τυραννικής εξουσίας που υπήρξε επάνω στον πλανήτη της Γης. Το δίλημα θα είναι ένα και μοναδικό. Ή θα υποδουλωθήσεις τον Αντίχριστο ή θα πεθάνεις. Δύο πράγματα. Εάν υποδουλωθείς θα νομίζεις ότι θα ζήσεις και όμως η ζωή σου θα είναι ένα τεράστιο βάσανο. Εάν υποκύψεις θα νομίζεις ότι με αυτό θα ζήσεις χρόνια πολλά. Θα προσέξουν πολύ οι άραγες, οι μητέρες που θα καίγονται για τα παιδάκια τους. Τα παιδάκια μου, τι θα γίνουν τα παιδάκια μου, γιατί είναι και όταν το πάρω να αφήσω τα παιδάκια μου να πεθάνουν. Δεν το ξέρουν ότι το παιδάκι αυτό είναι άγγελος και όταν το πάρει ο Θεός θα το πάρει στη βασιλεία του την επουράνιο. Δεν το γνωρίζουν αυτό. Θα πάνε αυτοί στην κόλαση για να μην πάνε τα παιδάκια τους να πεθάνουν. Αλλά κάποτε θα πεθάνουμε. Αν πεθάνει το παιδί μικρό, είναι άγγελος του ουρανού. Γιατί να φοβηθείς. Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει, αδερφοί μου, ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να γλιτώσουμε από αυτό το βάσανο, το μεγάλο, το οποίο έρχεται πάνω στη γη. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Να δραπετεύσουμε έξω από αυτό το σύστημα του θηρίου και στην υποταγή του σατανά και να μην μείνουμε εις τα πλοκάμια του. Ποιος να είναι αυτός ο δρόμος, άραγες? Στην περασμένη μας συνάντηση ακούω το μία φωνή. Όχι, και τι θα γίνω τώρα? Όχι, και τι θα κάνουμε? Και πού θα πάμε? Και αυτά τα πράγματα που ακούμε, τι θα γίνουμε? Μια αγωνία, όλη την ώρα μιλούσε αυτό το πλάσμα, μιλούσε αγωνία. Τι θα γίνουμε? Θα μας αφήσει ο Χριστός? Θα μας αφήσει ο Θεός μόνος? Θα μας εγκαταλείψει? Προσέξτε όμως, ο δρόμος είναι ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος και μόνον εκείνος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας της ανθρωπότητος. Όποιος τον απορρίψει θα αναγκαστεί να πάρει το χάραγμα και να υποταγεί στο θέλημα του θηρίου.
είναι δύο πράγματα. Ή θα υποκύψεις ή θα απαλλαγείς μόνο με τον Χριστό. Ή θα ζήσεις με πούνους και με βάσανα με τον Αντίχριστο, ή θα αποθάνεις και η ψυχή είναι εντός δευτερολέπτου, αδερφοί μου. Τσακ, και φεύγει η ψυχούλα, έφυγε, πάει. Μη φοβηθείτε ποτέ, αλλά και κάτι άλλο. Πριν λίγες ημέρες είχα ένα αφοσιωμένο πλάσμα του Θεού στους Αγίους Τόπους. Είναι αυτό το πλάσμα που φυλάτει τον τάφο του Χριστού μας και τον Γολγοθά. Εκεί έχουμε εχθρούς πολλούς και μεταξύ των πρώτων είναι οι λεγόμενοι Αρμενέοι. Αυτοί συνωμότησαν και περικύκλωσαν αυτό το πλάσμα το δικό μας, κρατούσαν τα εξαπτέρυγα, βγάλανε τα εξαπτέρυγα και κρατούσανε τα ξύλα και με χτυπούσαν 6 άτομα, λέει. Ένα όμως περίεργο πράγμα, λέει, το οποίο δεν θα ξεχάσω ποτέ. Δεν άγγιζε επάνω μου ίχνος πόνου, λέγει. Ίχνος πόνου, δεν ένιωσα ίχνον πόνου, λέγει, δεν ένιωσα. Μα με χτυπούσαν 6 άτομα με τα ξύλα, λέγει, να με πεθάνω. Και εγώ τίποτε, λέει. Δεν ένιωθα τίποτε, λέει. Δεν είναι αυτό που ήταν όλοι οι μάρτυρες το ίδιο? Όταν τους έβαζα μέσα στα βασανιστήρια και μέσα στα ζεστά τα καζάνια, όπως ο Άγιος Ευστάθιος και όλη του οικογένεια που επιράπτωσαν μία αναγελάδα και τους έβαλα μέσα και τους έκλεισαν. Όπως ο Άγιος Γεώργιος, ο οποίος υπέφερε τόσα βάσανα. Όταν τον έβαλε να περπατήσει πάνω στα πυρωμένα τα καρφιά και έλεγε «Τρέχα, Γεώργια, τρέχα να φτάσεις στον ποθούμενο Χριστό». Αφαιρούσε ο Θεός τους πόνους των μαρτύρων, αδερφοί μου. Και θα μας αφαιρέσει και εμάς τους πόνους, ό,τι για μπάθαμε. Να μείνουμε πιστοί όμως στο Χριστό. Να μην φύγουμε από τον Χριστό μας. Η Αγία Γραφή υπόσχεται ότι όλοι όσοι αποδεχτούν τον Ιησού Χριστόν ως Κύριον και πιστεύσουν σε Αυτόν θα σωθούν από την επερχομένη οργή του Θεού εναντίον ενός αποστατημένου κόσμου που έχει απορρίψει τον Χριστόν και έχει μισήσει τον Θεό. Σήμερα, αδερφοί μου, ποιος ομιλεί για τον Θεό, ποιος ομιλεί για τον Χριστό, ποιος ομιλεί για τα μυστήρια του Θεού? Αδερφέ μου, μην αμφιβάλλεις για το αύριο. Μετανόησε σήμερα. Μη παραμελήσεις τον εαυτό σου. Να συμφιλιωθείς με τον Χριστό αφού εξομολογηθείς τα σφάλματά σου και τα αμαρτίες σου. Και μία ειλικρινής προσευχή, η οποία θα βγαίνει από το στόμα μας, θα είναι «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό». Χρειάζεται μετάνοια και δάκρυα. Τότε ο Ιησούς θα επιτελέσει το έργο Του που έχει υποσχεθεί. Θα μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας με το αίμα Του, την Θεία Κοινωνία, και θα μας καλωσορίζει στην Εκκλησία Του. Θα γίνει ο σωτήρας μας, μια άμεση προσωπική σχέση με τον Θεό. Ας καταστήσουμε τον Κύριο της ζωής μας, τον Ιησούν Χριστόν, ειδικό μας Πατέρα. Ας διαμορφώσουμε τον τρόπο της ζωής μας με βάση το παράδειγμα Του, όπως αυτό που περιγράφεται στο Ιερό Ευαγγέλιο. Ας προσευχηθούμε να μας καθοδηγήσει στην ζωή μας ο Χριστός και να μας φυλάξει από όλα τα δεινά τα επερχόμενα στην ανθρωπότητα. Έχει υποσχεθεί ότι δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ έως της συντελείας του αιώνος. «Ούκαι άσω εμάς ορφανούς», είπε ο Θεός, «ιδού εγώ με θυμώνη μη πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος».
Και εμείς απαντούμε, ο Θείας, ο Φίλης, ο Γλυκητάτης σου φωνής. Με θυμώνα ψευδός επιγγείλω έσαστε μέχρι τερμάτων αιώνος Χριστέ, είναι η πιστή άγκυραν ελπίδα στους κατέχοντες αγκαλώμεθα. Εμείς έχουμε ελπίδα τα λόγια σου, Κύριε. Δεν θα σε αρνηθούμε, θα είμαι πάντοτε κοντά σου, μείνε και εσύ κοντά μας. Ο κόσμος πορεύεται να ενωθεί με τον Σατανάν και τον μεγάλων αδελφών και την παγκόσμιον κυβέρνησή του. Είναι ελεύθεροι, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς, παιδάκια μου, θα μείνουμε κοντά στον Χριστό. Θα μείνουμε μαζί Του. Είτε ζώμεν, είτε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμέ. Και όταν ζούμεν στον κόσμο αυτό θα είμαι θα κοντά Του. Και όταν αποθάνομαι θα είμαι θα μαζί Του αιωνίως. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Όλα θα πάνε με τη χάρη του Θεού δεξιά και θα μας γλιτώσει από τον μεγάλο φοβερό κίνδυνο ο οποίος έρχεται πάνω στην ανθρωπότητα. Ήθε αυτά τα λόγια που λέμε να τα ακούσει ο κόσμος. Ήθε αυτά τα λόγια τα οποία λέγουμε εις το Θείο Κήρυγμα να τα ακούσουν όλοι οι οποίοι θέλουν να σωθούν. Εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν να σωθούν θα πούν ότι αυτά είναι παραμύθια. Αυτά είναι βλακίες. Αυτά είναι ανοησίες. Ό,τι θέλουν θα πούν. Δουλειά δικιά τους. Δικαίωμά τους. Εμείς θα μείνουμε πιστοί στον Χριστό μας και ο Κύριος μας θα μας αξιώσει και σε αυτόν τον κόσμο να είμαι θα κοντά Του και στην Βασιλεία Του την Επουράνιο να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν. Γεια μας αδερφοί μου. Μην πέσουμε σε μαρασμό, το μόνο το οποίο ζητώ. Μην πέσουμε σε μαρασμό, μην βάλουμε στο μυαλό μας απελπισία του διαβόλου. Θα μείνουμε πάντοτε με γελαστή την καρδία και το πρόσωπο. Με τη χαρά στο πρόσωπο μας. Θα προχωρούμε. Μπορεί να είναι αύριο αυτά που είπαμε, μπορεί να είναι μεθαύριο, μπορεί να είναι με 5 χρόνια, με τα 10 χρόνια, δεν γνωρίζουμε. Εμείς θα προχωρούμε και ο Θεός είναι βοηθός. Ό,τι και αν συμβεί να είμαι θα προσεκτική και ο Πανάγκαθος Θεός θα μας φυλάξει. Δεν θα πεπιστούμε και να πάμε, να μην πάθουμε όπως τους Θεσσαλονικείς. Τους έλεγε ο Χριστός μας ότι ο Απόστολος Παύλος τους έλεγε έρχεται ο Χριστός πολύ σύντομα. Μαράν αθά έλεγε, έρχεται ο Χριστός γρήγορα. Και τι έκαναν αυτοί. Έμειναν εκεί και δεν έκαναν τίποτε. Το μαθαίνει ο Απόστολος Παύλος, πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και λέει «Μα τι κάνετε εδώ». Βρίσκω πολλούς ανθρώπους, λέγει, όχι εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους, λέγει. Να γυρίζουν από εκεί και από εδώ, λέγει, μέσα στους δρόμους και να μην κάνω δουλειά. Εγώ σας λέγω, όποιος δεν εργάζεται δεν θα τρώει, τους λέει. Είπε ο Απόστολος Παύλος ότι θα έρθει ο Χριστός και αυτοί νόμιζαν πως έρθει την επόμενη ημέρα. Μην πάθουμε και εμείς το ίδιο τώρα. Τα λέμε αυτά. Θα έρθουν. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθουν. Είναι άγνωστος σε εμάς. Προσέξτε τα λόγια μου. Μην τα παρερμηνεύετε. Μην τα λέτε αλλιώτικα από ό,τι σας τα λέγω. Γιατί φεύγετε από εδώ και βγαίνετε έξω και λέτε άλλαν τάλλο. Εγώ δεν σας λέω τίποτα και εσείς τα λέτε δικά σας. Εγώ σας λέγω αυτά τα πράγματα τα οποία είναι αληθινά και θα γίνουν. Τώρα πότε θα γίνουν, αύριο, μεθαύριο, δεν το ξέρουμε. Με τα 5, με τα 10, με τα 20 χρόνια. Δεν είναι εύκολο και στο διάβολο τώρα να μαντρώσει όλον τον κόσμο να ψευδίσει, στο άψευδίσει. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Βλέπετε ότι ο κόσμος διαμαρτύρεται, ο κόσμος φωνάζει, ο κόσμος... Αλλά εκείνο το οποίο να έχουμε υπόψη μας ότι θα επιτρέψει ο Θεός να γίνουν. Τελείωσε. Τούτο να το καταλάβουμε, να το χωνέψουμε. Εφόσον το επιτρέπει ο Θεός, θα γίνουν αυτά. Είναι γραμμένα εις την Αγία Γραφή.